Αρέθηκα όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Κοίτα, να δεις τι έχουν τα παιδιά σήμερα. Τα παιδιά σήμερα είναι πολύ πιο έξυπνα από εμάς. Τα παιδιά σήμερα όμως ζουν παιδιά πολύ πιο έντονα από εμάς. Οπότε βαριούνται, είναι αυτό που λες. Βαριούνται πολύ πιο εύκολα από εμάς. Κορεσμός, αυτό. Μπράβο. Η βαρεμάρα πολλές φορές όμως οδηγεί σε λάθος δρόμο. Αυτό, γι' αυτό είναι το πιο επίφοβο. Έχουμε ένα κακό σε αυτήν την εκπομπή. Δεν χορταίνουμε ποτέ την κουβέντα με τον καλεσμένο. Ισχύει. Τρομερό. Εσύ που πρέπει... από ό,τι μας είπες ότι δεν βαρέθηκε στο χωρίς συνταγή. Θα συνεχιστεί, ξέρεις. Το χωρίς συνταγή θα συνεχιστεί λίγο διαφορετικά. Με συνταγή. Με άλλο, σε άλλο σταθμό ή με άλλο κόνσεπτ. Τι διάβασα, βρήκανε ένα 10 μέρες μισό μήνα, φεύγει ο Σκαρμούζος από το Μέγκα, εκεί τέλος. Κοιτάξτε να τα, εγώ με το Μέγκα, παιδιά, δεν έχω υπογράψει ποτέ συμβόλαιο. Εν αντιθέσει με άλλους ανθρώπους, δηλαδή από την εποχή του Masterchef δεν υπέγραψα συμβόλαιο, τώρα στο χωρίς συνταγή δεν υπέγραψα συμβόλαιο, οπότε κάθε χρόνο όταν τελειώνει κάτι γίνονται συζητήσεις. Καταλαβες. Αυτή τη στιγμή απλά γίνονται συζητήσεις και με άλλα κανάλια. Δεν γίνονται μόνο με το Μέγκα. Συζητάς και με άλλα κανάλια εκτός το Μέγκα. Άρα μπορεί να δούμε το χωρίς συνταγή κάπου αλλού. Δικό σας ήταν το κόνσεπτ, δηλαδή το χωρίς συνταγή. Το κόνσεπτ ήταν δικό μου. Άρα το παίρνεις και το πας όπου θέλεις εσύ. Το παίρνω και το πάω όπου θέλω. Απλά ωραία, όταν κλείσεις που θα πας, θα μας πάρεις τηλέφωνο να το εντάξει, πρώτη. Εννοείται, θα το μάθετε. Απλά φέτος θα το αλλάξουμε λίγο, θα το κάνουμε λίγο πιο γρήγορο, λίγο πιο ελεύθερο. Σίγουρα εξελίσσεται τώρα που μάθατε και τη συνταγή του χωρίς συνταγή θα την εξελίξετε.